the hell is this thing? The lasso of Hestia compels you to reveal the truth. But it's really hot. Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Κωνσταντίνος και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Geeking Out, στο κανάλι που μιλάμε για comics, ταινίες, games και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Ρε γκικόνια, σας λείψαμε καθόλου. Τι έγινε, ολόκληρο καλοκαίρι πέρασε, αλλά επιστρέψαμε δυναμικά. Και για να μην πέσουμε κατευθείαν στα βαθιά, είπαμε να σας κάνουμε ένα βιντεάκι για το λάσο της Wonder Woman ή αλλιώς το λάσο της αλήθειας, δηλαδή να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν με ένα χαλαρό τι είναι. Για να είμαι ειλικρινής, παιδιά, δεν έχω ιδέα τι είναι το λάσο της αλήθειας. Το έχω δει στα κινούμενα σχέδια, το έχω δει και στις ταινίες του DC Extended Universe, αλλά δεν έχω ιδέα τι κάνει πέρα από το τι αναγκάζει όποιον έχει δέσει να λέει την αλήθεια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να θυμίσω ότι τα like και τα subscribe σας βοηθάνε πολύ το κανάλι να μεγαλώσει και να βρούμε και άλλα γκικόνια εκεί έξω. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το λάσο της Diana ή αλλιώς το λάσο της αλήθειας. Πριν ξεκινήσουμε, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στον Dr. William Marston, ο οποίος δημιούργησε τη Wonder Woman. Και υπάρχει μια φήμη ότι δημιούργησε και τον ανιχνευτή ψέματος. Αλλά αυτή η φήμη δεν είναι ακριβώς αληθινή. Ο Μάρστον ανακάλυψε μια αντιστοιχία μεταξύ του να πεις ένα ψέμα και της αύξησης της αρτηριακής πίεσης του αίματος. Ο Μάρστον δεν ήταν ιδρυτής του Lie Detector, αλλά ήταν δημιουργός του τεστ συστολικής αρτηριακής πίεσης, το οποίο έγινε συστατικό του σύγχρονου πολυγράφου που ξέρουμε, που ευρέθηκε μετά από τον John Augustus Larson στο Berkeley της Καλιφόρνια. Ναι, δεν ήταν ιδρυτής του ανιχνευτή ψέματος, αλλά είμαστε σίγουροι ότι πήρε μια ιδέα για το λάσο της αλήθειας και από εκεί. Όπως θα δούμε και παρακάτω, το λάσο της αλήθειας δεν ήταν ακριβώς της αλήθειας στην αρχή, αλλά της υπακοής. Το λάσο έκανε την πρώτη εμφάνιση μαζί με τη Wonder Woman το 1941 και για την ακρίβεια δεν ήταν λάσο στην αρχή, αλλά προήλθε από τη ζώνη της Αφροδίτης, η οποία προσέφερε στις Αμαζόνες δύναμη και αθανασία. Η Βασίλισσα Ιππολίτη πήρε αυτή τη ζώνη και την έδωσε στην Μετάλλα, η οποία ήταν η υπεύθυνη σιδηρουργός των Αμαζόνων, και με κομμάτι της ζώνης αυτής κατάφερε να φτιάξει το περίφημο λάσο της αλήθειας. Βέβαια, η αρχική ιδιότητα του λάσου δεν ήταν να λέει κάποιος την αλήθεια όταν δένεται με αυτό, αλλά να υπακούει όποιον τον δένει. Έχει μια μικρή διαφορά, καθώς το δεύτερο ακούγεται περισσότερο σαν ένα είδος σκλαβιάς. Αυτό το λάσο μπορούσε να επεκταθεί πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ σκληρό, γερό, δεν έσπαγε με τίποτα και μπορούσε να τυλίξει όχι έναν, αλλά πολλούς ανθρώπους. Επίσης, η Νταϊάννα το χρησιμοποιούσε ώστε να αλλάξει ρούχα, γυρνώντας το γύρω-γύρω από την πολιτική της εμφάνιση, ώστε να φορέσει τα ρούχα της Wonder Woman. Όταν φτάσαμε στην εποχή της DC που έγινε το Infinite Crisis, αλλάξανε το λάσο της Wonder Woman και πλέον όποιος δενόταν με αυτό έλεγε την αλήθεια αντί να υπακούει. Πολύ καλύτερο αν ρωτάτε και εμένα. Επίσης, το λάσο δεν ήταν πλέον δημιούργημα της Αφροδίτης και της Μετάλλα μετά, αλλά του ύφεστου. Ναι, αλλάξανε και αυτό. Αντιθέτως, προερχόταν από την ζώνη της Γαίας ή αλλιώς τα αγγλικά Γκάι. Όσοι έχετε παίξει God of War θα ξέρετε τι εννοώ. Και τέλος, στα New 52 το λάσο έχει αλλάξει ξανά, καθώς λέγεται και Golden Perfect, δηλαδή το χρυσό τέλειο, και αποτελεί ένα σύμβολο εμπιστοσύνης μεταξύ των θεών και των Αμαζόνων. Και μόνο μία Αμαζόνα μπορεί να το κρατήσει, και ποια άλλη φυσικά, η Wonder Woman. Το λάσο δεν επιτρέπει μόνο σε όποιον τυλίγει να πει την αλήθεια, αλλά έχει και άλλες ιδιότητες. Για παράδειγμα, μπορεί να σπάσει ξόρκια και ψευδεστήσεις, ή μπορεί να κάνει ανθρώπους που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες να μιλήσουν μεταξύ τους, δηλαδή να συνεννοηθούν κανονικά. Πρέπει, μου φαίνεται, να πάρουμε κι εμείς ένα λάσο από αυτά. Τα πιο πρόσφατα χρόνια έχουμε δει το λάσο να παίρνει διάφορες μικρές, να γίνεται μικρό, μεγάλο, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο σαν φυσικό όπλο της Wonder Woman, δηλαδή το χρησιμοποιεί ενάντια στους κακοποιούς και για να σκαρφαλώνει σε διάφορα ύψη. Τα παλαιότερα όμως χρόνια στα κόμιξ η Wonder Woman δεν πετούσε και χρησιμοποιούσε το λάσο ώστε να αιωρείται. Δηλαδή, πετούσε το λάσο στον αέρα, έπιανε αόρατα κύματα αέρα και έτσι κατάφερνε να πετάει. Η Νταϊάννα έχει χρησιμοποιήσει κανονικά το λάσο ώστε να νικήσει κακοποιούς. Για παράδειγμα, το 2008, στο Wonder Woman 15 που πολεμούσε τον Captain Nazi, του οποίου σκοπός ήταν να φέρει το Τρίτο Reich, η Wonder Woman τον τήληξε με το λάσο της και αυτός είδε τα λάθη του παρελθόντος και αποφάσισε να κάνει πίσω. Να σταματήσει δηλαδή την εκστρατεία του για το Τρίτο Reich. Και σε ένα παλαιότερο σκηνικό στα κόμιξ, σταμάτησε τον Άρη από την καταστροφή του κόσμου, καθώς του έδειξε με το λάσο πώς θα ήταν ο κόσμος αφού κάνει την επίθεσή του. Η Wonder Woman και ο Άρης όχι μόνο δεν πολέμησαν μεταξύ τους, αλλά ο Άρης δάκρυσε
με το μελλοντικό αποτέλεσμα των πράξεών του και σταμάτησε την εισβολή του στη γη. Το λάσο της αλήθειας όμως έχει αλλάξει χέρια, δεν έχει μείνει για πάντα στη Wonder Woman. Υπάρχει μια ιστορία όπου ο κακός genocide, δηλαδή η γενοκτονία, η οποία είναι υποτακτικός του Άρη και έρχεται από το μέλλον για να καταστρέψει τη Wonder Woman, κατάφερε μετά την πρώτη τους μάχη και έκλεψε το λάσο, το πήγε πίσω στους αφέντες της και κατάφεραν να το κάνουν ένα με το σώμα της. Η φυσική δύναμη της γενοκτονίας με το λάσο γύρω από το σώμα της ήταν άλλο επίπεδο, να φανταστείτε, μπόρεσε να νικήσει τα Lantern Corps εντελώς μόνη της. Στο τέλος φυσικά η Diana κατάφερε να το πάρει πίσω το λάσο, αλλά δεν νομίζω να ξεχάσουμε ποτέ τι κακό μπορεί να κάνει, όχι μόνο στα λάθος χέρια, αλλά και ενωμένο με τα λάθος σώματα. Η πιο σημαντική όμως χρήση του λάσο για την ίδια την Diana είναι να τυλίγει τον εαυτό της γύρω από αυτό, ώστε να διώξει όλα τα αρνητικά συναισθήματα και τη διχόνοια μέσα της, όλες τις αρνητικές σκέψεις και να πάρει τη σωστή απόφαση, να μιλήσει την αλήθεια όχι μόνο στον κόσμο αλλά και στον εαυτό της. Αυτή είναι και η πιο δυνατή ιδιότητα του λάσου, λειτουργεί σαν καθαρτικό της ψυχής από όλον τον αρνητισμό και την τοξικότητα. Στη συνέχεια οφείλω να σας πω ότι δεν είναι το μόνο λάσο το οποίο έχουμε δει στον κόσμο της DC. Τα άλλα λάσο όμως έχουν εντελώς διαφορετικές ιδιότητες. Η ηρωίδα Dana Troy, για παράδειγμα, η οποία είναι ένα από τα Wonder Girls, έχει ένα μπλε-μαύρο λάσο, το οποίο λέγεται λάσο της πιστικότητας. Και πώς δουλεύει αυτό το λάσο? Όταν η Dana τυλίγει κάποιον με αυτό το λάσο, αν αυτός έχει λιγότερη θέληση από την Dana, τότε μπορεί να τον διατάξει. Και πολύ λίγοι έχουν λιγότερη θέληση από την Dana Troy, πιστέψτε με. Η δεύτερη Wonder Girl, η οποία έχει το δικό της λάσο, είναι η Cassie Sandmark. Η Cassie έχει το λάσο του κεραυνού, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον πατέρα της, τον Δία. Βέβαια, αυτό το λάσο έπεσε και στα χέρια της Cersei, η οποία κατάφερε στο λάσο του κεραυνού να διοχετεύσει θυμό. Οπότε η χρήση του ήταν ό,τι χειρότερο. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό το λάσο είναι λίγο made in China. Ολοκληρώνοντας το βίντεο, πρέπει να απαντήσουμε το ένα και μοναδικό ερώτημα. Καταστρέφεται το λάσο της αλήθειας? Μπορεί να σπάσει? Θεωρητικά, η απάντηση είναι όχι. Είναι φτιαγμένο από θεούς, δεν μπορεί να καταστραφεί. Παρ' όλα αυτά, όπως και η ίδια η Wonder Woman, έτσι και το λάσο της δεν είναι άτρωτα. Το λάσο της ελάχιστες φορές έχει καταστραφεί από χέρια ενός χαρακτήρα της DC. Και θα φέρω ως παράδειγμα δύο φορές που έσπασε, το 2003 και τις δύο, τη μία από τον Bizarro στο Superman Batman Wonder Woman Trinity, μια σειρά από πολύ όμορφα comics, και τη δεύτερη φορά στα comics Red Sun, η Wonder Woman βρέθηκε δεμένη με το λάσο της και κατάφερε η ίδια να το σπάσει ώστε να πάει να σώσει τον Superman. Και για να μην ανησυχείτε, να σας πω ότι κάθε φορά το λάσο έχει καταφέρει να έρθει στην πραγματική του μορφή ξανά. Ακόμα και αν σπάσει δηλαδή, μπορεί να επιστρέψει στην κανονική του μορφή. Αυτά είχα να σας πω για το λάσο της Wonder Woman και ομολογώ ότι μου είχε λείψει πάρα πολύ να κάνω ένα επεισόδιο τι είναι. Τι θέλω από εσάς τώρα στα σχόλια? Θέλω να μου πείτε ποιο αντικείμενο της DC ή της Marvel θέλετε να δείτε από τα επόμενα επεισόδια τι είναι. Έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα, έρχονται με λίγο πιο αργό ρυθμό, αλλά σας το υπόσχομαι, θα βρούμε τα πατήματά μας. Πριν κλείσουμε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους Patreon μας που στηρίζουν λίγο παραπάνω αυτό το κανάλι, τον Κωνσταντίνο Καραπουλάκη, τον Αστέριο Μέρκο και τον Παναγιώτη Γεώργο. Και να σας θυμίσω ότι τα like, τα subscribe και τα share βοηθάνε πάρα πολύ το κανάλι. Σας περιμένουμε σε Facebook, Discord και Instagram, σε όλα εκτός από Twitter. Ήμουν ο Κωνσταντίνος και μέχρι την επόμενη φορά,